Γεια σας παιδιά, μια μεγάλη νίκη, μια νίκη βγαλμένη από τις ένδοξες σελίδες της ιστορίας του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός κατάπιε τη Villarreal, δεν θυμάμαι η ισπανική ομάδα να έρχεται στην Αθήνα και να κάνει όλη και όλη μια φάση. Πολύ καλά στημένη η ομάδα του Γιωβάνοβιτς, με πολλούς αυτοματισμούς και με πολύ μεγάλη συνοχή. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός μπήκε προσπαθώντας να διαβάσει τους Ισπανούς. Γίνεται ένα corner, μια κεφαλιά του Σέγκεφελτ και στη συνέχεια γίνεται η μοναδική μεγάλη ομολογουμένως ευκαιρία που κάνει η Villarreal σε όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι στην περιοχή της Villarreal, χάνει την μπάλα, με τρεις πάσεις η Villarreal βγαίνει στην αντεπίθεση και ο Μοράλης χάνει μια τεράστια ευκαιρία. Αυτή έμελε να είναι και η μοναδική ευκαιρία της Villarreal σε όλο το παιχνίδι. Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη δικιά του ευκαιρία μεγάλη βρίσκει γκολ με μια φοβερή κάθετη του Κότσιρα και ένα απίστευτο τελείωμα του Φωτάρα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0, στη συνέχεια κάνει διαχείριση του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας τον αγώνα, ήμουν σίγουρος ο Παναθηναϊκός θα μυρίσει αίμα και θα βγει στο ξέφωτο. Έτσι και έγινε. Έχουμε ένα φοβερό κοντρόλ του Ιωαννίδη, μια φοβερή τρίπλα, αλλά το τελευταίο πάρσιμο της μπάλας του φεύγει λίγο με αποτέλεσμα τον προλάβει ο αμυντικός. Στη συνέχεια έχουμε το σουτ, το διαγώνιο του Παλάσιος και το αδύναμο σουτ στην επαναφορά του Μλαντένοβιτς που προλαβαίνουν και διώχνουν οι αμυντικοί. Τρίτη φάση είναι το τέτα-τέτ του Κότσιρα, το οποίο το στέλνει out. Και μετά έχουμε τον γκολ του Σπόραρ, ο οποίος έχει πάσα εύκολη αριστερά, έχει πάσα και δεξιά. Αυτός προτιμάει να κάνει σουτ με το αριστερό χωρίς σωστή ισορροπία και στην απέναντι γωνία. Ο Ρέινα δεν μπορεί να την διώξει, το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό, η μπάλα πάει δοκάρι και γκολ και κάνει το 2-0. Ο Σλοβαίνος έκανε το απρόβλεπτο και δικαιώθηκε, ένα πολύ ψηλής ποιότητας γκολ. Μετά έχουμε το κλέψιμο της μπάλας από το Βιλένα στο κέντρο. Ο Βιλένα και αυτός με επιλογές δεξιά και αριστερά προτιμάει να τελειώσει μόνος του τη φάση, στέλνοντας την μπάλα out. Και τελευταία ευκαιρία είναι το Αϊτόρ, ο οποίος με το αριστερό κάνει μια σέντρα σουτ. Δεν προλαβαίνει για λίγο ο Μάγνουσον να κάνει το 3-0. Και κάπως έτσι το παιχνίδι έληξε 2-0, μια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού, χωρίς να υδρώσει, στο ρελαντί θα έλεγα. Θα εστιάσω σε δύο σημεία τα οποία είναι και τα μόνα αρνητικά που είδα στο παιχνίδι, κατά την άποψή μου πάντα, τα οποία δεν έχουν μεγάλη σημασία, αλλά θα ξεκινήσω λίγο με τα αρνητικά ώστε μετά να πούμε και τα θετικά. Τα δύο αρνητικά λοιπόν, πρώτον είναι ο Τσέριν, ο οποίος έκανε φοβερό παιχνίδι αμυντικά και στις αλληλοκαλύψεις, αλλά νομίζω ότι δεν βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Και δεύτερο αρνητικό που εστιάζω είναι τα πολλά ατομικά λάθη. Μέτρησα 6-7 μπάλες οι οποίες χάθηκαν κυρίως από επιπολαιότητα ή απειρία θα πω εγώ και έδωσαν κάποιες προϋποθέσεις στη Villarreal χωρίς όμως κάτι περαιτέρω. Όπως είπαμε, το σύνολο του Γιωβάνοβιτς είναι δουλεμένο, έβγαλε πολύ μεγάλη συνοχή στον αγωνιστικό χώρο και γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει άψογα τη χρονιά. Αν ήταν λίγο πιο τυχερός και δεν έχαναν ο Σπόραρ και ο Τζούρισιτς τα γκολ που δεν χάνονται, τότε ο Παναθηναϊκός θα είχε κάνει την τέλεια αρχή. Τώρα έχει κάνει σχεδόν τέλεια αρχή. Στην αξιολόγηση των παικτών τώρα, ο Μπρινιόλι έπιασε μια φορά την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος. Σταθερό το αμυντικό δίδυμο Μάγνουσον Σέγκεφελτ. Φοβερός ο Κότσιρας και με την assist και με τα ανεβάσματά του, αλλά και με την αμυντική του προσήλωση. Καλός ο Μλαντένοβιτς. Στο κέντρο, όπως είπαμε, ο Τσέριν ήταν φοβερός στην άμυνα και στις ολοκαλύψεις. Νομίζω δεν βοήθησε πολύ επιθετικά και στην ανάπτυξη. Καλός ο Ρούμπεν, έτρεξε αρκετά. Βέβαια και αυτός πούλησε κάποιες μπάλες εύκολες. Ο Μπερνάρντ, τα ίδια λέμε σε κάθε παιχνίδι, οι επαφές του είναι ποιοτικότατες, αλλά νομίζω ότι δεν βοήθησε όσο έχει βοηθήσει σε άλλα παιχνίδια, αλλά δεν χρειάστηκε κιόλας. Τώρα μπήκε ο Αράο, ο οποίος έκανε καλό παιχνίδι. Μ' άρεσε ο Αράο αυτή τη φορά. Ήταν πρώτος σε όλες τις μπάλες, έριξε το απαιτούμενο ξύλο, μπράβο στον Αράο. Ο Τζούρισιτς δεν πολύ φάνηκε, αλλά ξεκούρασε τον Μπερνάρντ. Στα εξτρέμ τώρα ο Παλάσιος έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι, κυρίως γιατί βοηθούσε και στην άμυνα. Αυτό το πράγμα με τον Παλάσιος λίγο να βελτιώσει τη σέντρα του και θα είναι άλλος παίκτης. Αλλά δείχνει για ποιο λόγο τον εμπιστεύεται ο Γιωβάνοβιτς 90 λεπτά. Γιατί μπορεί να τρέξει να βοηθήσει στην άμυνα και ταυτόχρονα να τρέξει να βοηθήσει και στην επίθεση. Δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο
τόσο καλά, δηλαδή θα επιτίθεται ή θα μείνεται. Χθες κατάφερε και έκανε και τα δύο αρκετά καλά. Ο Μαντσίνη, όπως έχουμε πει, χάνει τα αριστερά, αλλά και αυτός έχει κάνει 2-3 καλές ενέργειες. Και όσο παίζει, δεν θα γκρινιάζει, ακόμα και αριστερά. Στα φορ τώρα, γκολ από το Φωτάρα, φοβερό παιχνίδι. Έχει και την ενέργεια που θα βάζει ένα φανταστικό γκολ αν το έβγαινε και η τελευταία τρίπλα. Και ο Σπόραρ, ο οποίος έχει βάλει ένα εξαιρετικό γκολ. Πραγματικά εξαιρετικό γκολ. Έχω ξεχάσει νομίζω τον Αϊτόρ, ο οποίος και αυτός μπαίνει για να παίρνει λεπτά και να επανέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είχε την ευκαιρία του με το αριστερό, όπου ήταν μια σέντρα σου στην ουσία και δεν τη βρήκε ο Μάγνουσον. Και τον Βιλένα, ο οποίος έκλεψε πολλές μπάλες, είχε αρκετό πάθος, μ' άρεσε και ο Βιλένα. Δεν νομίζω, παιδιά, να ξεχνάω κάποιον άλλον. Ναι, δεν νομίζω να ξεχνάω κάποιον άλλον. Τώρα, έχουμε παιχνίδι τη Δευτέρα. Περιμένουμε να δούμε ποιος διαιτητής θα οριστεί. Ελπίζω να μην ισχύει το ανέκδοτο περί Σιδηρόπουλου. Αν και άκουσα ακριβώς τώρα την ώρα που βγαίνει το βίντεο, μου ήρθε μήνυμα ότι θα οριστεί ο Ιταλός, ο Σότσα, που έπαιξε το Ίντερ Μίλαν την προηγούμενη αγωνιστική. Πράγμα το οποίο είναι απολύτως επιθυμητό από εμάς. Αυτά, στηρίζουμε την ομάδα, συνεχίζουμε, έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Παιχνίδι με το παιχνίδι, γινόμαστε πιο δυνατοί και βλέπουμε τι θα γίνει κόντρα στην ΑΕΚ, όπου με νίκη ο Παναθηναϊκός την αφήνει ήδη 7 βαθμούς πίσω και ταυτόχρονα νομίζω ότι δεν θα επαναλάβει το ίδιο λάθος με πέρσι. Ταυτόχρονα νομίζω ότι θα την βάλει οριστικά και εκτός πρωταθλήματος, παρότι είναι 5η αγωνιστική. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα.